ότι η Τουρκία μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές συνθήκες και συμφωνίες. Η μεν μία είναι της Λοζάνης, η οποία τι λέει? Ότι όσες νήσοι είναι πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από την Τουρκία, δεν ανήκουν εις αυτήν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει η συνθήκη των Παρισίων του 1947 για τα Δωδεκάνησα και οι συνοδεύοντες χάρτες, οι οποίοι χάρτες και του Foreign Office και του Υπουργείου Αποικιών της Ιταλίας αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας μας τα ονομάζουν τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Στρογγύλη. Έχουν ένα ωραιότατο φασολάκι, ένα περίγραμμα που τα περιλαμβάνει, και οι μεν Ιταλοί τα λένε Isole Egee, οι δε Βρετανοί από το Foreign Office τα ονομάζουν Aegean Islands. Οπότε η φιλοσοφία και η φιλολογία περί νήσων της Ανατολικής Μεσογείου, όποτε και αν έγινε, και έχω υπόψη μου ελληνική κυβέρνηση η οποία τα ονόμαζε έτσι, όποτε και αν έγινε είναι λανθασμένη. Διότι η ορολογία η οποία ακολουθείται σε μια διπλωματική συμφωνία είναι η ορολογία των επισήμων εγγράφων που τη συνοδεύουν. Άρα δεν τίθεται θέμα τι θα πει η Τουρκία. Τίθεται θέμα τι λένε οι συνθήκες και οι συμφωνίες. Να πάμε και παρακάτω. Περί εγκύτητος του Καστελορίζου, του συμπλέγματος του Καστελορίζου ή της Μεγίστης, διότι παρεπιπτόντως είναι το ίδιο πράγμα, διότι δεν αντέχω να μπερδεύουμε και να λέμε η Μεγίστη και το Καστελόριζο, έτσι όπως δεν αντέχω να λέμε τον Μεσευρινό παράλληλο και τον παράλληλο Μεσευρινό. Λέω λοιπόν ότι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν έχει νόημα πόσο μακριά από την Χερσαία Μάζα και το κέντρο βάρους της Ελλάδος βρίσκεται. Διότι με τη λογική αυτή η Κοπενχάγη ανήκει στη Σουηδία. Δεν μπορώ να ακούω αυτού του είδους τις ανοησίες και μάλιστα να εκφράζονται και από επίσημα χείλη υπουργών εξωτερικών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν να το λάβουμε επίσης υπόψη. Τώρα, η Τουρκία θέλει να πάει στη Χάγη, γιατί εγώ την εισηγούμε τη Χάγη, αλλά με το θέμα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Η Τουρκία θέλει να πάει στη Χάγη, αναρωτηθήκατε? Όχι, αγαπητοί μου φίλοι, δεν θέλει η Τουρκία να πάει στη Χάγη. Και δεν θέλει, ξέρετε γιατί? Γιατί το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο θα είναι το θεμελιώδες δίκαιο. Μετά θα ακολουθήσει και τις άλλες πηγές δικαίου. Αλλά αυτές δεν συμφέρουν την Τουρκία. Θα μου πείτε, κύριε Μάζη, είναι δυνατόν αν πάμε στη Χάγη να πάρουμε 100% αυτού που θέλουμε? Όχι. Αλλά ας πάμε και ας μας δώσει το Διεθνές Δικαστήριο αυτό που θα μας δώσει και ας κάνουμε στο συνυποσχετικό. Εμείς θα το κάνουμε. Η Τουρκία θα το κάνει. Ας δεχτούμε την απόφαση εκ προημίου την οποιαδήποτε του Διεθνούς Δικαστηρίου και να δούμε αν η Τουρκία θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, κύριε. Δεν θα το κάνει. Το κρατάμε, κύριε Μάζη.